Το Curiosity της NASA ανακάλυψε κατά λάθος μία πληθώρα κρυστάλλων θείου που δεν είχε ξαναδεί ποτέ στον πλανήτη Άρη, μετά από ακούσια πτώση πάνω σε έναν βράχο. Το ρόβερ εξερευνούσε το Γκεντής Βάλης, ένα κανάλι στις απότομες πλαγιές του όρους Sharp, στην καρδιά του κρατήρα Γκέιλ. Όταν κατά λάθος προσέκρουσε πάνω σε έναν μικρό βράχο, ανοίγοντάς τον. Όταν οι κάμερες του ρόβερ εστίασαν σε αυτό που σκόνταψε το ρομπότ, οι επιστήμονες εντόπισαν περίεργους κίτρινους κρυστάλλους να αστράφτουν στο εσωτερικό του βράχου. Οι κρύσταλλοι στο ραγισμένο βράχο ήταν πολύ μικροί και ευαίσθητοι για να τους χειριστεί σωστά το ρόβερ. Αλλά όταν το ρομπότ τρύπησε σε έναν άλλο κοντινό βράχο, αποκάλυψε ότι οι κρύσταλλοι του Άρη ήταν κατασκευασμένοι από καθαρό θείο. Το θείο έχει ανιχνευθεί στον Άρη στο παρελθόν, αλλά μόνο όταν συνδυάζεται με άλλα στοιχεία σε ενώσεις γνωστές ως θείκα άλατα. Μέχρι τώρα, καθαρό θείο, γνωστό και ως στοιχειακό θείο, δεν είχε βρεθεί ποτέ στον κόκκινο πλανήτη. Οι επιστήμονες υποψιάστηκαν ότι μπορεί να υπάρχει στοιχειακό θείο κάπου στον Άρη, αλλά εξεπλάγησαν όταν το βρήκαν μέσα σε επιφανειακά πετρώματα. Οι φωτογραφίες της γύρω περιοχής αποκάλυψαν επίσης ότι το έδαφος γύρω από αυτούς τους βράχους είναι γεμάτο με παρόμοια γεώδη. Το ρόβερ δεν επιβεβαίωσε την παρουσία των κίτρινων κρυστάλλων σε κανένα άλλο βράχο. Ωστόσο, οι επιστήμονες είναι βέβαιοι ότι οι κοντινοί βράχοι περιέχουν επίσης κρυστάλλους θείου, γεγονός που καθιστά αυτήν την περιοχή του Άρη σημείο ενδιαφέροντος για μελλοντική μελέτη. Το Curiosity, το οποίο προσγειώθηκε στην περιοχή το 2012, έχει βρει πολλούς άλλους ενδιαφέροντες βράχους μέσα και γύρω από τον Γκεντής Βάλης. Τον Φεβρουάριο, το ρόβερ τράβηξε φωτογραφίες από κύματα, λαξευμένα σε μια αρχαία λίμνη από το νερό του Άρη, πριν από εκατομμύρια χρόνια. Και τον Μάιο, το περιπλανόμενο ρομπότ βρήκε βράχους που περιείχαν οξείδιο του μαγκανίου, την μεγαλύτερη απόδειξη ότι ο κόκκινος πλανήτης είχε κάποτε μια ατμόσφαιρα πλούσια σε οξυγόνο, παρόμοια με της Γης.